ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Καλώς σας βρίσκουμε, χαιρόμαστε να είμαστε συντροφιά, να συντροφεύει ο ένας τον άλλον, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δεν περνάει η ζωή. Χαιρόμαστε κάθε φορά που τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο και καταθέτετε τις ευχές σας, την αγάπη σας στα 210-41-18-602 και 640, αιτήματα για την εκπομπή, ερωτήσεις πάνω στους προσκεκλημένους μας. Αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Καλή τεχνική ηχοληψία και σήμερα από τον Τάσο Δοζιάκα, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο με πολύ υπομονή καταγράφει πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Και συνδεόμαστε τηλεφωνικά, φίλοι μας, τώρα με την κυρία Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη. Είναι ένα πολύ όμορφο βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα. Η Ιεραποστολική Προσπάθεια Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά και οι εκδόσεις ΕΑΡ προχώρησαν στην έκδοση βιβλίου με τίτλο «Καλύτερα ένα χρόνο νωρίτερα παρά 5 λεπτά αργότερα». Κυρία Χατζηγιαννάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Μιλήστε μας λίγο για το κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς». Τι κίνημα είναι, ποιος είναι ο στόχος του, κυρία Χατζηγιαννάκη? Το κίνημα «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά» δημιουργήθηκε περίπου πριν από 2 χρόνια από τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών με στόχο να στηρίξει την παραδοσιακή οικογένεια. Η παραδοσιακή οικογένεια, δηλαδή το έγγαμο ζευγάρι, η μητέρα και ο πατέρας που μεγαλώνουν από κοινού τα παιδιά τους και έχουν τη διάθεση να μείνουν ενωμένοι για όλη τους τη ζωή, είναι κάτι το οποίο στις μέρες μας δυστυχώς με πολλούς τρόπους υποβαθμίζεται και υποδαβλίζεται. Και έτσι αποφάσισαν τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία των Αθηνών να δημιουργήσουμε όλοι μαζί αυτό το κίνημα, προκειμένου με βάση τις αρχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας να υποστηρίξουμε αυτή ακριβώς την μονάδα της κοινωνίας μας, την Ορθόδοξη οικογένεια, την παραδοσιακή οικογένεια, την οποία θεωρούμε το θεμέλιο λίθο και τη βασική προϋπόθεση προκειμένου η κοινωνία μας να σταθεί και να προχωρήσει. Έτσι ξεκινήσαμε. Ουσιαστικά κινούμαστε μέσα από την ιστοσελίδα μας και από τις εκδηλώσεις τις οποίες κάναμε. Αποφασίσαμε να βγάλουμε μάλιστα αυτό το βιβλίο τώρα, το καλύτερα. Ένα χρόνο νωρίτερα παρά 5 λεπτά αργότερα, ακριβώς για να καλύψουμε κάποιες σύγχρονες ανάγκες τις οποίες διαπιστώνουμε στην κοινωνία μας. Σωστά. Ποιες συνθήκες οδήγησαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου? Κοιτάξτε, είναι οι συνθήκες αυτές που διαπιστώνουμε κάθε μέρα και ότι μέσα στις οποίες ζούμε. Η δυσκολία αυτή των καιρών μας όσον αφορά την ανάπτυξη της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών. Ήδη από τη δεκαετία του 80 ορισμένοι νόμοι θεωρούμε ότι υπέσκαψαν την ελληνική οικογένεια, δηλαδή η νομιμοποίηση, η δημιουργία του πολιτικού γάμου, η νομιμοποίηση των αμβλώσεων, το σύμφωνο συμβίωσης, μετά και κάτι περισσότερο, το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυλων ατόμων, η δυνατότητα να παίρνουν παιδιά με τεκνοθεσία. Τώρα μαθαίνουμε ότι θα υπάρχει και δυνατότητα τα ομόφυλα ζευγάρια να κάνουν κανονικό γάμο. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι στην πραγματικότητα μέτρα εναντίον της παραδοσιακής οικογένειας. Και ενώ παίρνονται με την δικαιολογία ότι θα κάνουν την κοινωνία μας να είναι πιο λειτουργική και να φέρουν την ευτυχία
στην οικογένεια, τα σημάδια τα οποία έχουμε από την Ελστάτ είναι τελείως διαφορετικά. Ότι δηλαδή περνώντας τα χρόνια οι γάμοι λιγοστεύουν, από τους γάμους αυτούς οι περισσότεροι καταλήγουν σε διαζύγιο, οι νέοι μας παντρεύονται σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία, κάνουν σε μεγάλη ηλικία παιδιά, δεν υπάρχουν άνθρωποι να ονειρεύονται την πολύτεκνη οικογένεια. Ουσιαστικά δηλαδή η οικογένεια υποβαθμίζεται σαν στόχος ζωής και όλα αυτά μας οδηγούν σε μια θλιβερή διαπίστωση ότι αυτό που κανονικά είναι το στήριγμα του ανθρώπου για τη ζωή του, δηλαδή η υγιής οικογένεια, στις μέρες μας θεωρείται ένας δευτερεύων στόχος. Κάτι πιο ειδικότερο τώρα σχετικά και με το θέμα του βιβλίου του «Καλύτερα ένα χρόνο νωρίτερα παρά πέντε λεπτά αργότερα» είναι το γεγονός ότι προκειμένου η πολιτεία να υποστηρίξει αυτά τα νομοθετήματα και αυτόν τον σύγχρονο τρόπο, ας πούμε, τη σύγχρονη οικογενειακή προοπτική που δημιουργεί, είναι ότι αποφάσισε να περάσει και μέσα στην εκπαίδευση αυτές τις θέσεις και την νοοτροπία. Έτσι είχαμε μέσα στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας το αντικείμενο των έμφυλων ταυτοτήτων και της ταυτότητας φύλου. Και είχαμε επίσης και ορισμένα προγράμματα που πέρασαν, ένα πρόγραμμα που πέρασε μέσα στον νηπιαγωγείο, το οποίο είχε στόχο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Αυτό έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος δεν έγινε, ήταν κάτι που δεν εφαρμόστηκε ως θεσμός η θεματική εβδομάδα, αλλά κάτι άλλο το οποίο σκέφτηκαν και θα σας το περιγράψω. Εν πάση περιπτώσει, μέσα στη θεματική εβδομάδα και στην ύλη αυτή η οποία προτάθηκε, στις έμφυλες ταυτότητες, αλλά και στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, ουσιαστικά οι νέοι μας προκειμένου να θεωρηθούν, ας πούμε, καλύτερα ενταγμένοι στους σύγχρονους τρόπους οικογένειας, άρχισαν να διδάσκονται τις νέου τύπου οικογένειες, τις ομόφυλες οικογένειες, ότι μπορεί να υπάρχει ασυμβατότητα βιολογικού φύλου και ταυτότητας φύλου, ότι η σεξουαλικότητα είναι μια επιλογή στην πραγματικότητα και όχι κάτι το οποίο έρχεται, καθορίζει, ας πούμε, τον άνθρωπο με βάση τη βιολογία του. Ότι όλες οι μορφές σεξουαλικής συμπεριφοράς είναι ισότιμες και όλες οι μορφές οικογένειας είναι ισότιμες και μπορεί στην πραγματικότητα ένα παιδί να τις επιλέξει ή να περνάει από τη μία μορφή στην άλλη. Όλα αυτά ήταν τραγικά πράγματα στην πραγματικότητα για την ζωή και την ψυχή ενός νέου, αν τα πιστέψει και αν τα εφαρμόσει. Και το τελειωτικό χτύπημα ήταν αυτό το οποίο ήρθε τους προηγούμενους μήνες, ότι το Υπουργείο μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής αποφάσισε να εντάξει στο πρόγραμμα από το νηπιαγωγείο, το δημοτικό και μέχρι το γυμνάσιο τις λεγόμενες δεξιότητες ζωής, μέσα στις οποίες εντάχθηκε και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Από το νηπιαγωγείο, έτσι. Από το νηπιαγωγείο, ακριβώς. Απίστευτο. Και μάλιστα την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση έθεσε και στην πρότασή του και τις προδιαγραφές με τις οποίες θα γινόταν. Δηλαδή όχι τις προδιαγραφές με βάση το καταστατικό για τα δικαιώματα του παιδιού, το σύνταγμα της πατρίδας μας, διότι αυτά τα νομοθετήματα προέβλεπαν ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στην οικογένεια, σεβασμός στο παιδί, συνεργασία του σχολείου με οικογένεια, ότι πρέπει η παιδεία που παίρνει το παιδί να είναι σύμφωνη με τις αρχές της οικογένειας και τις φιλοσοφικές της τοποθετήσεις. Δεν έθεσε λοιπόν το Υπουργείο ως προϋπόθεση τα νέου τύπου προγράμματα να συμβαδίζουν με αυτές τις παραδοσιακές και ήδη γνωστές αρχές, αλλά με βάση τα προγράμματα της UNESCO, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, που είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσουμε μέχρι το 2030. Αυτοί οι στόχοι λοιπόν έχουν κάτι διαφορετικό από ότι τα μέχρι τώρα γνωστά που ξέραμε ως ελληνική κοινωνία και ως γονείς. Ήταν ότι μέσα στα πλαίσια της προώθησης, της εκπαίδευσης, της ισότητας των φύλων και της υγείας, προωθούνται τα λεγόμενα προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που έχουν βασική τους προϋπόθεση τα σεξουαλικά δικαιώματα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, διότι τα σεξουαλικά δικαιώματα διδάσκουν ότι το παιδί είναι σεξουαλικό από τη γέννησή του, ότι μπορεί να ικανοποιείται με όποιο τρόπο θέλει από την πρώτη του κιόλας παιδική ηλικία, ότι το φύλο είναι ρευστό, ότι δικαιούται να έχει εμπειρίες από τον νηπιαγωγείο και ακόμη νωρίτερα αυτού του τύπου, και ότι η τεκνογωνία είναι μία επιλογή από τις πολλές επιλογές, ότι η οικογένεια μπορεί να είναι διαφόρων ειδών και ότι όλες οι οικογένειες είναι ισότιμες και ότι αυτό αποτελεί επιλογή του παιδιού, και το ακόμη χειρότερο, ότι το παιδί
προκειμένου να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του επιθυμίες, έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει τις θέσεις των γονέων, τις θέσεις της πίστης του, της θρησκευτικής, τους νόμους του κράτους και το χειρότερο την ίδια του την οικογένεια. Γιατί αν υποθέσουμε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε και η θρησκευτική του πίστη να μην είναι κατάλληλη, οι νόμοι του κράτους να είναι άδικοι, αλλά το να έχει δικαίωμα το παιδί με βάση τις αρχές της UNESCO και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας να αμφισβητήσει τους ίδιους τους γονείς που το διαπαιδαγωγούν, το στηρίζουν και το αγαπούν περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, αυτό ήταν η χαριστική βολή για μας και είπαμε ότι να ρωτήσω κάτι, γιατί και τους νόμους του κράτους, δηλαδή, συγγνώμη, τους νόμους του κράτους, ας μην πάμε τόσο συναισθηματικά, να τα πάρουμε τα πράγματα όπως τα βλέπουν εκείνοι, και τους νόμους του κράτους ακόμη, δηλαδή. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι το πρόγραμμα της UNESCO είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, οι άνθρωποι αυτοί προτείνουν, επειδή υπάρχουν και χώρες, σωστή, οι οποίες κατά τη γνώμη τους έχουν άδικους, και όντως υπάρχουν κάποιες χώρες, οι οποίες είναι πάρα πολύ, είναι άδικες. Για παράδειγμα, προτείνουν την κακοποίηση των γεννητικών οργάνων, των κοριτσιών και όλα αυτά. Οπότε, στις περιπτώσεις αυτές, ναι, πρέπει να πάει κάποιος για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα ή επιτρέπουν το γάμο των ανηλίκων κοριτσιών και παιδιών. Φυσικά, αυτοί είναι όντως νόμοι οι οποίοι είναι κακοποιητικοί για το παιδί. Αλλά προκειμένου χρησιμοποιούν αυτούς τους νόμους, όπως επίσης και κάποιες άλλες, ας πούμε, κακοποιητικές συμπεριφορές του συγγενικού περιβάλλοντος στα παιδιά, τους χρησιμοποιούν ως το έδαφος που πατούν για να προωθήσουν θέσεις οι οποίες είναι αυτού του τύπου που σας είπα. Μάλιστα, ναι. Όχι, έπρεπε να κάνουμε αυτή την παρένθεση, να εξηγήσουμε, και πολύ σωστά μερικά πράγματα γίνονται. Αλλά αυτά που μας λέτε τώρα και θα συνεχίσετε να μας τα λέτε, έχουν περάσει και στην εκπαίδευση. Στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το βιβλίο το οποίο χορηγήθηκε για το νηπιαγωγείο γράφει μέσα με σαφήνεια ότι ο στόχος του είναι, έχει ως πνευματική καθοδήγηση από τον ΣΥΚΑΣ. Ο ΣΥΚΑΣ είναι ο οργανισμός της Αμερικής ο οποίος κατευθύνει στη σεξουαλική ελευθεριότητα και στις αμβλώσεις. Είναι η επίσημη θέση του αυτή. Μάλιστα. Επίσης γράφει ότι κατά τη γνώμη του τα παιδιά έχουν έντονα σεξουαλικά ενδιαφέροντα από την παιδική ηλικία και το νηπιαγωγείο μπορεί να διαμορφώσει ένα κατάλληλο ερωτικό κλίμα που να δώσει στο παιδί αυτές τις γνώσεις και τις θέσεις που έχει το ίδιο το ενδιαφέρον να μάθει. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι το βιβλίο αυτό προωθούσε και ένα φιλμάκι που σε καρτούν έδειχνε την ίδια την ερωτική πράξη πώς γίνεται, με γυμνούς και τους δύο γονείς να κάνουν τη συγκεκριμένη, να συνευρίσκονται. Μάλιστα. Γιατί υποτίθεται ότι το παιδί είχε ενδιαφέρον για να μάθει το συγκεκριμένο, όπως επίσης και την αυτοικανοποίηση και τους διάφορους τύπους οικογένειας, μεταξύ των οποίων και οι ομόφυλες οικογένειες. Αυτό το φιλμάκι παραδόθηκε, ας πούμε, και τώρα επιδεικνύεται στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία. Αυτό ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Όπως και το πρόγραμμα, όπως ψηφίστηκε, γιατί μετά από τη δημόσια διαβούλευση, στην οποία έγινε καταρχήν η προκήρυξη μέσα στο Μάρτι και μέσα στον Ιούνιο, παρά το ότι στη δημόσια διαβούλευση υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση για τα συγκεκριμένα προγράμματα και είπαμε ότι τα καταλληλότερα άτομα είναι οι γονείς και όχι το σχολείο, γιατί ξέραμε ποια θα είναι η ύλη του σχολείου από τη στιγμή που μπήκανε οι προδιαγραφές της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ξέραμε και είπαμε όχι να είναι οι γονείς. Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο προχώρησε και ψήφισε το συγκεκριμένο, ας πούμε, νομοσχέδιο. Μάλιστα. Για την εισαγωγή των δεξιοτήτων ζωής με τα συγκεκριμένα θέματα τον Ιούνιο. Οπότε αυτό είναι κάτι εγκεκριμένο και επίσης ξέρουμε το τι έγινε και στη θεματική εβδομάδα που συγκεκριμένες ΜΚΟ, η θέση που περνούσαν ήταν η πλήρης αποδοχή της ομοφιλοφιλίας ως ισότιμης επιλογής. Mm-hmm. Έθεταν τα παιδιά σε άμεση αντιπαράθεση με τους γονείς τους ως προς τα θέματα διαπαιδαγώγησης μέσα από ασκήσεις αποδοχής της ερευστότητας του φίλου. Έθεταν σε αμφισβήτηση το ρόλο της γυναίκας ως μητέρας και προωθούσαν τη θέση ότι το φίλο είναι μια επιλογή, ότι άσχετα με τη βιολογία έχεις δικαίωμα εσύ να εκφραστείς, υπάρχει
άλλο το βιολογικό φύλο, άλλο η ταυτότητα φύλου και το κοινωνικό φύλο. Και διάφορες αντιεπιστημονικές θέσεις, οι οποίες είναι και από άποψη παιδαγωγική, και από άποψη ιατρική, από άποψη φιλοσοφική, όπως και να το πάρει κανείς, στρέφονταν εναντίον κάθε έννοιας φυσιολογικότητας και γενίκευαν μεμονωμένες περιπτώσεις. Γενίκευαν. Το αυτό που με προβληματίζει, σας ακούω ας πούμε με ανοιχτά τα αυτιά μου πάρα πολύ και αυτό που με προβληματίζει, φαντάζομαι και θα προβληματίζει τους περισσότερους ακροατές μας, είναι ποια είναι η ανάγκη, δηλαδή, ποιο σκοπό εξυπηρετεί από τον νηπιαγωγείο της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και με αυτόν τον τρόπο και με πιλωτικά προγράμματα και ΜΚΙΟ και να έρθουν όλα αυτά να έρθουν στα σχολιά μας. Κοιτάξτε. Ποιο σκοπό εξυπηρετούσαν όλοι οι νόμοι οι οποίοι ψηφίστηκαν μέχρι τώρα? Να αποδομηθεί το παραδοσιακό και το ελληνοορθόδοξο, διότι αυτό θεωρείται μη συμβατό με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Θεωρείται, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μια παλαιομοδίτικη αντίληψη, η οποία δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα στο παιδί, δεν το αφήνει να ενταχθεί μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Είναι κακοποιητική κατά κάποιο τρόπο η επέμβαση των γονέων πάνω στο παιδί και έχουμε φτάσει στο σημείο να υπάρχουν διεθνείς νομικές οδηγίες ότι στην περίπτωση που οι γονείς δεν επιτρέπουν στο παιδί τους να εκφράσει άνετα τη σεξουαλικότητά του και την ταυτότητά του όπως εκείνο το επιθυμεί, το παιδί να απομακρύνεται από τους γονείς του. Και ακόμη... Αυτό είναι πρόταση της UNESCO. Είναι πρόταση. Μάλιστα. Είναι πρόταση, ναι. Είναι πρόταση της UNESCO αυτό. Ακούστε, είναι μια... Η UNESCO δεν είναι μόνη της. Είναι διάφοροι επιμέρους οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η UNESCO, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένα διεθνές τμήμα μιας οργάνωσης που λέγεται Planned Parenthood, που έχει και αυτή λόγο ως ΜΚΙΟ. Είναι επίσης ορισμένες οργανισμοί που συνεργάζονται με τη UNICEF. Δυστυχώς, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ακόμη και ο δικός μας ποινικός κώδικας άλλαξε πρόσφατα και προβλέπει να γίνεται άμβλωση στο ανήλικο παιδί χωρίς να γνωρίζει ο γονιός του. Μάλιστα. Δεν είναι προϋπόθεση. Ενώ παλιά λέγαμε τουλάχιστον να υπάρχει συγκατάθεση από τον ένα γονέα, τώρα μπορεί να μην υπάρχει συγκατάθεση από κανένα γονέα. Να πάει το ανήλικο κορίτσι και να προχωρήσει σε αυτή την πράξη. Και όλα αυτά είναι διδάσκονται στο σχολείο μας. Όλα αυτά, ακούστε, δεν διδάσκονται γιατί το πρόγραμμα εγκρίθηκε και θα προωθηθεί πιλωτικά. Μάλιστα. Τώρα, δόξα τω Θεώ, ο κοροναϊός είχε και κάτι καλό. Τι λέτε τώρα, τι μας λέτε τώρα. Αυτά είχε είναι κάτι απίστευτα. Πάρα πολύ καλό, διότι αυτό το πρόγραμμα, το οποίο με τόσο φιλόδοξο τρόπο ας πούμε προωθήθηκε, φιλόδοξο και καταχθόνιο κατά κάποιο τρόπο, διότι ξέρετε μέσα στην καραντίνα του κορονοϊού πέρασαν όλα αυτά σε συνοπτικές δηλαδή διδασίες. Ψηφίστηκαν, όταν λέμε πέρασαν τι, τα δεχτήκαμε έτσι αδιαμαρτύρητα? Ακούστε, τα θέματα αυτά που σας περιέγραψα της θεματικής εβδομάδας όπως σας τα περιέγραψα και ακόμη χειρότερα και το θέμα του βιβλίου που πιλωτικά προωθήθηκε στα σχολεία, αυτά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Αυτά τώρα που σας περιγράφω δεν έγιναν, διότι ψηφίστηκαν τον προηγούμενο Ιούνιο. Έχουμε όμως κατά κάποιο τρόπο τις κατευθυντήριες οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για το πώς πρέπει να κινείται. Φίλοι μας, είναι η εκπομπή Ραδιοπαραμυθία. Συνομιλούμε με την ιατρό πνευμονολόγο, κυρία Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, η οποία είναι συνεργάτης του κινήματος «Μαμά, μπαμπάς και παιδί». Ακούσαμε τα ανήκουστα, τα ακούσαμε όμως και αυτά. Πόσο μακριά είμαστε, κυρία Χατζηγιαννάκη, από αυτά όλα που μας λέτε? Είμαστε γονείς, έτσι, είμαστε γιαγιάδες, παππούδες, μαμάδες και ακούμε αυτά τα πράγματα, τα οποία γίνονται σχεδόν ερήμην μας. Τα ξέρουν ελάχιστοι. Τα ξέρουν οι εκπαιδευτικοί, τα ξέρετε εσείς. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Έτσι, το βιβλίο με τίτλο «Καλύτερα ένα χρόνο νωρίτερα παρά 5 λεπτά αργότερα». Να πούμε λίγο, καταρχάς, γιατί ο τίτλος, τι θέλει να πει ο τίτλος και μετά να πούμε το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού. Αυτό λοιπόν ακριβώς, επειδή λοιπόν η κατάσταση έχει ήδη διαμορφωθεί
διότι υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι παγκόσμιες οδηγίες και γιατί ξέρουμε το τι γίνεται στα άλλα κράτη, θεωρήσαμε στο μαμά μπαμπάς παιδιά ότι τώρα πλέον δεν κάνει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήρθε και η σειρά της Ελλάδας να υποστεί αυτού του τύπου τη διαπαιδαγώγηση που υφίσταται η Σουηδία από το 1955 και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, άλλες νωρίτερα και άλλες αργότερα. Και είπαμε ότι θα θέλαμε οι γονείς να ενημερωθούν για το τι ακριβώς είναι αυτά τα καλούμενα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα τα οποία φέρουν τη σφραγίδα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, αλλά όχι της ολομέλειας, αλλά μεμονωμένων ομάδων που καταφέρνουν όμως να τα προωθούν. Να ενημερώσουμε λοιπόν για το τι ακριβώς περιμένει τα παιδιά μας και να τους δώσουμε και μια υγιή πρόταση. Εφόσον λοιπόν βλέπουμε ότι τα παιδιά ήδη στο γυμνάσιο και στο νηπιαγωγείο, έστω και πιλωτικά, άρχισαν να διδάσκονται αυτού του τύπου τα πράγματα, θέλαμε με την έκδοση αυτή να τους δώσουμε, να τους κάνουμε αφενός με την ενημέρωση, όπως σας είπα, και να τους δώσουμε και μια υγιή πρόταση. Η πρόταση η δική μας είναι η εξής. Μέσα και ευχαριστούμε πραγματικά τις εκδόσεις AIR, που ανέλαβαν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με άρτιο και πολύ επαγγελματικό τρόπο να σταθούν αρρωγοί μας στο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το δύσκολο έργο. Και ευχαριστούμε πολύ και τον σταθμό σας για την φιλόξενη εκπομπή που με τόση αγάπη και φροντίδα μας έδωσε το λόγο και μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ακροατές σας. Μα επιβαλόταν να δώσουμε βήμα στο κίνημά σας, αλίμονο. Επιβαλόταν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Πείτε μας. Λοιπόν, θα σας πω. Οι στόχοι λοιπόν πραγματικά που έχουμε μέσα από αυτό το βιβλίο είναι: απευθυνόμαστε στους γονείς καταρχήν και όχι στα παιδιά, και ο στόχος μας είναι να τους βοηθήσουμε έτσι ώστε τα παιδιά τους να τα αναλάβουν από την πρώτη τους ηλικία, από τη γέννησή τους, και να τους δώσουν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση οι ίδιοι. Δηλαδή τι, να μεγαλώσουν τα παιδιά σύμφωνα με το βιολογικό τους φύλο, δηλαδή να υπάρχει μια ταύτιση του κοινωνικού και του ψυχολογικού φύλου με το βιολογικό τους φύλο. Να τα βοηθήσουν να αποκτήσουν τη σωστή ταυτότητα φύλου, να μπορέσουν να αμυνθούν στους πειρασμούς και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν τόσο στη συναναστροφή τους με τα άλλα παιδιά, στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και γενικότερα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από τα social media που θα δεχτούν. Να καταλάβουν ότι η σεξουαλική και η αναπαραγωγική λειτουργία είναι συνδεδεμένες. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρήσεις ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι κάτι για να περνάς καλά και απορρίπτεις τον ρόλο του γονέα, που είναι κάτι που συνοδεύει τις δύο αυτές λειτουργίες, αλλά και να κάνουν τα παιδιά να μεγαλώσουν ψυχικά υγιή παιδιά. Δηλαδή δεν θέλουμε απλά οι γονείς να κατευθύνουν τα παιδιά τους δημιουργώντας καταπιεσμένα ή ψυχολογικά, ας πούμε, επιβαρημένα άτομα, αυτό το οποίο διατείνεται η σύγχρονη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Θέλουμε να έχουν ισχυρό χαρακτήρα, ψυχική και σωματική υγεία, και μέσα από αυτή τη διαπαιδαγώγηση να μπορούν να φτιάξουν, να βγουν άρτιοι άνθρωποι με δεξιότητες, με ικανότητες και με πλήρες τις ικανότητές τους να κάνουν μια σωστή οικογένεια. Γιατί με βάση τη διαπαιδαγώγηση αυτή που προωθούν τα άλλα προγράμματα, τα παιδιά γίνονται ψυχολογικά και σωματικά κουρέλια, μπλέκουν μέσα στον κόσμο της αντισύλληψης, της έκτρωσης, του ασαφούς προσανατολισμού στο φύλο, των ψυχολογικών προβλημάτων. Και στο τέλος φτάνουν να είναι τόσο κουρελιασμένα ψυχολογικά που δεν θέλουν ούτε να κάνουν δική τους οικογένεια. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους γονείς για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους όπως εκείνοι θέλουν, σύμφωνα με τις δικές τους αρχές, προκειμένου να μπορούν να κάνουν με στόχο την εγκράτεια πάντοτε και τη σοφροσύνη μέχρι το γάμο, για να μπορέσουν να κάνουν μια δική τους οικογένεια και να είναι και σεξουαλικά υγιή. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι, να πούμε και έτσι και τα δικά μας τώρα, ότι πάρα πολύ συχνά στην οικογένεια δεν γνωρίζουν οι γονείς πώς να μιλήσουν στα παιδιά. Από τα παλαιότερα χρόνια, έτσι, μέχρι σήμερα ακόμα. Και δεν έχουν τη δυνατότητα, την ικανότητα, την παιδεία. Δεν ξέρω ποιες ακριβώς να επικαλεστώ, ποιες συνθήκες να επικαλεστώ που έχουν δημιουργήσει αυτά, αλλά έκαναν και ζημιές τα παιδιά. Γι' αυτό δεν ήταν και ένας κόσμος αγγελικά πλασμένος.
Μέχρι τώρα. Πολύ σωστά. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να μας έρθουν όλα αυτά τα ξένα για να έρθει να δέσει έτσι, το φαγητό. Πολύ σωστό. Υπήρχαν προβλήματα, γι' αυτό νομίζω ότι ήταν καλό που έγινε αυτό το βιβλίο, που δημιουργήθηκε κάτι από μέσα. Αλλά πρέπει και εμείς αγωνιζόμαστε. Θα θέλαμε και εσείς σαν γιατρός που είστε και με την εμπειρία σας από το κίνημά σας να μας πείτε και τρία πράγματα που λέγονται βέβαια και στο βιβλίο, αλλά και που θα θέλατε να εκφράσετε στους γονείς σήμερα, να μην ακολουθούν τα λάθη των παλαιών. Γιατί έτσι καταλήξαμε να γίνουμε πραγματικά, να δημιουργήσουμε δηλαδή το έδαφος για να έρθουν να καθίσουν αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό τώρα να μας πούν αυτές τις κουβέντες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, οι γονείς πράγματι υπάρχουν διάφορες έτσι, ας πούμε, αναστολές μέσα τους. Η μία αναστολή είναι μήπως το παιδί μου, εγώ ο ίδιος, το προωθήσω σε μία ανάρμοστη ή ανήθικη συμπεριφορά, καθώς θα του πω κάποια πράγματα. Ναι. Άλλοι γονείς, δηλαδή υπάρχουν γονείς οι οποίοι ντρέπονται. Άλλοι που δεν ξέρουν ποιο λεξιλόγιο να χρησιμοποιήσουν για να μην προκαλέσουν τα παιδιά τους. Δεν ξέρουν ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή. Ναι. Φοβούνται ότι τα παιδιά τους δεν θα καταλάβουν. Ότι τα παιδιά θα τους παρεξηγήσουν. Άλλες φορές τα παιδιά έχουν όντως, ας πούμε, είναι κάπως αντιδραστικά και δεν έχουν ήδη χτίσει οι γονείς μια καλή σχέση και επικοινωνία με τα παιδιά όταν αποφασίσουν να μιλήσουν, οπότε απορρίπτονται. Όλα αυτά που λέτε έχετε δίκιο και πάνω σε αυτό πατάνε οι άνθρωποι αυτοί και λένε ότι οι γονείς δεν είναι κατάλληλα άτομα, δεν έχουν επιστημονική μόρφωση, δεν διαθέτουν τρόπο. Και εμείς αναλαμβάνουμε και υπάρχουν πράγματι και πολλοί γονείς οι οποίοι προκειμένου να φύγει από πάνω τους η ευθύνη, πιστεύοντας ότι στο σχολείο κάποιος ειδικός θα κάνει αυτή τη δουλειά καλύτερα, που εμπιστεύονται και σου λέει θα είναι ο δάσκαλος που ξέρει από παιδαγωγική και θα αναλάβει να πει στο παιδί μου αυτά τα οποία δυσκολεύομαι να πω εγώ. Και όντως πετάνε στην αρχή ένα δόλωμα ότι θα γλιτώσουν τα παιδιά από τη σεξουαλική κακοποίηση με τα προγράμματα αυτά, θα μειωθούν οι εγκυμοσύνες, θα μειωθούν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, θα χρησιμοποιηθεί μια επιστημονική ορολογία και με όλα αυτά οι γονείς, βάζοντας και τη δική τους ανασφάλεια και ας πούμε ανεπάρκεια, κάνουν πίσω και αναλαμβάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι όμως αυτά που θα πούν είναι τα συγκεκριμένα, γιατί αυτές είναι οι οδηγίες. Με λίγα λόγια, οι γονείς παίρνουν θάρρος και εφόσον αγαπούν τα παιδιά τους, όπως σε όλα τα άλλα ζητήματα αναλαμβάνουν οι ίδιοι, σε ποιο γιατρό θα τους πάνε για τα εμβόλια, τι παπούτσια θα τους πάρουν, τι φαγητό θα ψωνίσουν, πού θα πάνε διακοπές, σε ποιο φροντιστήριο θα τα πάνε προκειμένου να λάβουν την καλύτερη μόρφωση και την καλύτερη υγεία, έτσι θα αναλάβουν και στο συγκεκριμένο θέμα να κάνουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ένα χρόνο νωρίτερα. Ας είναι νωρίτερα, αυτό θέλουμε να πούμε στο βιβλίο. Ένα χρόνο νωρίτερα, τι εννοείτε? Ένα χρόνο νωρίτερα από αυτό το οποίο δεν θα ήθελαν να συμβεί για το παιδί τους. Τι δεν θα ήθελαν να συμβεί, τι δεν θα ήθελαν να είναι οι τελευταίοι που θα μάθουν ή το τελευταίο που θα συνέβαινε για το παιδί τους, τι δεν θα ήθελαν. Να μάθουν ότι το παιδί τους, ας πούμε, έχει μία σχέση που είναι κακοποιητική γι' αυτόν. Ότι το παιδί τους παίζει σε ένα φιλμάκι που έχει ανέβει στο ίντερνετ και από κάτω γράφουν σχόλια για το παιδί τους. Πολύ σωστά. Ότι βγήκε φωτογραφία με το παιδί τους σε μια στάση που δεν τους αρέσει. Ότι το παιδί τους έμεινε έγκυος ή ότι το παιδί έκανε έκτρωση. Ότι τι δεν θα ήθελαν για το παιδί τους να γίνει, το οποίο έχει σχέση με τη σεξουαλικότητα, τι δεν θα ήθελαν. Που δεν το θεωρούν καλό για το παιδί τους, αυτό εκείνοι το ξέρουν ως γονείς. Τι είναι κάτι έξω από τις αρχές τους και από τα όνειρά τους. Τι πιστεύουν ότι είναι κακοποιητικό, ότι το παιδί τους κάποιος παραβίασε τα σωματικά του όρια, ότι κάποιος το προσέβαλε. Τι είναι εκείνο που θα απευχόταν για το παιδί τους. Καλύτερα να προειδοποιήσουν για όλα αυτά ένα χρόνο νωρίτερα και ας είναι νωρίτερα, με ωραίο τρόπο, χωρίς να υπάρχουν παρά 5 λεπτά αργότερα, αφού δηλαδή έχει γίνει η ζημιά. Μα καταλαβαίνετε, σωστά. Δηλαδή αφού το παιδί έχει ήδη υποστεί μία ζημία που δεν θα ήθελαν για το παιδί τους. Έτσι. Το βιβλιαράκι αυτό βιβλίο, δίνει κάποιες προτάσεις. Δεν είναι, να σας εξηγήσω, ένας σφιχτός κανονισμός. Δίνει ανάλογα με την ηλικία κάποιες ιδέες και κάποιες προτάσεις στο τι είναι καλό να πούν οι γονείς στα παιδιά τους.
Οι γονείς ξέρουν το παιδί, ξέρουν το περιβάλλον που κινείται, τους φίλους που έχει, σε τι είναι εκτεθειμένο και από πού κινδυνεύει. Έτσι. Ξέρουν, διότι συζητούν με το παιδί τους όταν γυρίσει από το σχολείο, ποιοι είναι οι φίλοι, οι παρέες του, τι ταινίες βλέπει, τι τραγούδια ακούει, τι ερεθίσματα έχει. Ανάλογα λοιπόν με το οι γονείς, κρίνοντας οι γονείς σε τι περιβάλλον κινείται το παιδί, εκτιμούν και ποιος είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, δίνουμε εμείς κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με τα ηλικιακά όρια, αλλά μπορεί ο κάθε γονιός ή να προχωρήσει λίγο παραπάνω, αν το παιδί του είναι εκτεθειμένο, ή να κρατήσει λίγο, αν νομίζει ότι δεν είναι η ώρα ακόμη για το παιδί του. Εν πάση περιπτώσει, όμως, είναι καλύτερα λίγο πιο πριν να δώσει κάποιες οδηγίες παρά να καθυστερήσει. Έχετε δίκιο. Πάντως, ναι. Όλα αυτά που μου είπατε στην αρχή, με τα πιλωτικά προγράμματα, με αυτά που θα μπορούσαν, αν δεν ήταν ο κορονοϊός, να ακουστούν από τα νηπιαγωγεία μας μέχρι το γυμνάσιο και λύκειο, όλα αυτά μου θυμίζουν κάτι οργουελικό. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το 1984, εκεί βλέπει κανείς του Orwell ότι υπάρχει απαξίωση των γονέων. Ναι. Ότι το κράτος, οι κυβερνήσεις ας πούμε, πρέπει να αναλάβουν τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και δεν αυτό μιλάμε δεν μόνο είναι οργουελικό, γιατί... είναι η πραγματικότητα. Αυτό που περιγράφεται είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αυτό όμως, ναι, πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς σαν γονείς, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο, πρέπει να αντισταθούμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μιλήσουμε στα παιδιά μας, όπως το προτείνετε και εσείς στο βιβλίο σας, που το επαναλαμβάνω τώρα για τους ακροατές που ρωτούν, καλύτερα ένα χρόνο νωρίτερα παρά 5 λεπτά αργότερα. Έτσι. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ είναι της κυρίας Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και αν δεν έχουμε ανοιχτά βιβλιοπωλεία, έχουμε και το διαδίκτυο, έτσι, το διαδίκτυο. Και μπορούν να τηλεφωνήσουν και στις εκδόσεις για να τα παραγγείλουν και στο σπίτι, ναι, οι άνθρωποι. Θα θέλαμε να μας πείτε, έτσι κλείνοντας, κάποια ειδικότερα ζητήματα που θίγονται σε αυτό το βιβλίο, κυρία Χατζηγιαννάκη. Ναι, αυτό το βιβλίο, όπως σας είπα, έχει στόχο να δώσει στα παιδιά μια... Καταρχήν απευθύνεται στους γονείς, δεν είναι ένα παιδικό βιβλίο. Είναι βιβλίο που απευθύνεται στους γονείς και έχει στόχο το να κάνουν τα παιδιά να αναπτύξουν μια υγιή σεξουαλικότητα με στόχο την εγκράτεια μέχρι το γάμο. Υπάρχουν βέβαια και ειδικότερα θέματα τα οποία θίγονται. Δηλαδή δεν είναι ένα βιβλίο, να σας εξηγήσω, που απλώς οι γονείς στέκονται απαγορευτικά πάνω στα παιδιά τους και τους λένε συνεχώς πρόσεξε αυτό ή το άλλο. Δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο το οποίο έχει στόχο να περιορίσει τα παιδιά ως προς την δραστηριότητα, ως προς την ενεργητικότητα, ως προς την απόκτηση δεξιοτήτων. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει στόχο να διαπλάσει χαρακτήρα και αρχές στο παιδί και να του δώσει ικανότητες και δεξιότητες, όχι αυτές που θέλει να δώσει το σχολείο, αλλά αυτές που πραγματικά είναι προς όφελος του παιδιού. Μαθαίνει δηλαδή στο παιδί να σέβεται την αγέννητη ζωή, να σέβεται την σεξουαλικότητά του, να σέβεται την αναπαραγωγική του ικανότητα, το κορίτσι τη δική του φυσιολογική λειτουργία, το αγόρι τη δική του λειτουργία ως αγόρι, ως άντρα και ως μελλοντικού πατέρα. Σέβονται τα παιδιά τα σωματικά τους όρια, όχι μόνο τα δικά τους, αλλά και των άλλων. Μαθαίνουν πώς θα εκφράζουν τις απόψεις τους και πώς θα συνδιαλέγονται με τα άλλα παιδιά σε σχέση με τις πεποιθήσεις τους και τις αρχές τους, χωρίς να τα προσβάλλουν, χωρίς να τα υποτιμούν, σεβόμενα την προσωπικότητα των άλλων παιδιών, αλλά προωθώντας και τις δικές τους θέσεις. Μαθαίνουν τα παιδιά να υπερασπίζονται την αγέννητη ζωή. Μαθαίνουν να μην εκθέτουν τον εαυτό τους στο διαδίκτυο, ούτε μέσω των μηνυμάτων, ούτε μέσω της πορνογραφίας. Να έχουν δηλαδή μία ας πούμε συμπεριφορά οριοθετημένη και ως προς την προσωπική τους δημόσια παρουσία και να στοχεύουν σε κάτι υψηλότερο από αυτό το οποίο τους προωθούν αυτά τα σύγχρονα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τηλεόραση.
Δίνουμε στα παιδιά στόχους ζωής, να αποκτήσουν μόρφωση, να ασχοληθούν με κάποια ιεραποστολική προσπάθεια, ας πούμε τις κατασκηνώσεις ή τα κατηχητικά, να αποκτήσουν κάποιες τεχνικές δεξιότητες, να ασχοληθούν με τις τέχνες, με τον αθλητισμό, με τη μουσική, να καλλιεργήσουν προσωπικό χαρακτήρα, έτσι ώστε όταν με το καλό περάσουν τα δύσκολα χρόνια της εφηβείας και τα παιδιά δεν εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα που τα κρατάει πίσω από τη μόρφωσή τους και από τις αρχές τους, να είναι έτοιμα μετά να δώσουν όλο τους τον εαυτό και όλη τους την αγάπη στον μοναδικό άνθρωπο, το δικό τους, το συνοδοιπόρο της ζωής τους, με τον οποίο θα κάνουν μια ευτυχισμένη οικογένεια. Τους μαθαίνουμε τέλος και κάτι άλλο, ότι είναι άλλο πράγμα η σεξουαλική δραστηριότητα και αγάπη, η λεγόμενη, και άλλο η αληθινή αγάπη. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο ο γονιός πρέπει να μπορέσει το παιδί του να το δώσει να το καταλάβει, ότι αυτό το οποίο λένε αληθινή αγάπη και θέλουν να προσεγγίσουν σωματικά το ένα παιδί το άλλο, στην πραγματικότητα δεν είναι αληθινή αγάπη, αλλά είναι κάποια άλλα πράγματα που περνούν μέσα από την σωματική έλξη και συνέβρεση. Είναι το να μπορέσει, το να αισθάνεται το παιδί ότι γίνεται αποδεκτός στην σύγχρονη παρέα, ότι μπαίνει στον κόσμο των μεγάλων, ότι μπορεί και κάνει κάτι, δηλαδή το οποίο ακούει και το κάνουν οι πιο μοντέρνοι, οι φίλοι του. Πολλές φορές το παιδί αναζητεί την αγάπη που δεν βρίσκει στο σπίτι του μέσα από την σχέση τη σωματική με ένα άλλο παιδί. Αυτό όμως δεν είναι η πραγματική αγάπη. Η πραγματική αγάπη είναι να δίνω την ψυχή μου, τον εαυτό μου και να θυσιάζομαι για χάρη του άλλου, όχι να τον χρησιμοποιώ για να περνώ καλά εγώ και να ανεβαίνω εγώ. Έτσι. Σε αυτό το σημείο, επειδή ο χρόνος μας πέρασε και φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας παρακολουθήσαμε, κυρία Χατζηγιαννάκη, να επαναλάβουμε τον τίτλο του βιβλίου, ότι είναι καλύτερα ένα χρόνο νωρίτερα παρά πέντε λεπτά αργότερα από τις εκδόσεις AIR. Μπορείτε να το βρείτε παντού, φίλοι ακροατές, έτσι, και να το ψάξετε στα βιβλιοπωλεία αλλά και στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί. Νομίζω ότι πρέπει πριν ανοίξουν τα σχολεία να το έχουμε στα χέρια μας, έτσι, οι γονείς, οι γιαγιάδες, παππούδες, να έχετε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Νομίζω ότι είναι κάτι μοναδικό αυτή τη στιγμή και είναι πολύ πάρα πολύ καλό. Χωρίς να είναι καθόλου δεσμευτικό για το γονέα. Βεβαίως. Είναι απλώς κάποιες οδηγίες που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι, έτσι. Να τις τροποποιήσει ανάλογα με την δική του προσωπικότητα. Βεβαίως. Και την προσωπικότητα του παιδιού του. Έτσι. Να είστε πάντα καλά. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, κύριε Χατζή. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.